Καλό μεσημέρι από τη στήλη της μόδας. Δανειζόμαστε πάρα πολλά πράγματα από την ανδρική καρνταρόμπα. Έτσι λοιπόν φέτος η μόδα μας δίνει περισσότερα παπούτσια σε στυλ ανδρικό. Τα μπρόξαλα και τα όξφορντ, εκείνα λοιπόν που είναι δετά και μας παραπέμπουν στο ανδρικό ντύσιμο, φέτος τα δανειζόμαστε, τα φοράμε και υιοθετούμε αυτό το στυλ. Πώς μπορούμε όμως εμείς οι γυναίκες να δώσουμε αυτό το στυλ στην εμφάνισή μας, αλλά συγχρόνως να μην χάσουμε και τη θηλυκότητά μας. Τα μπρόξ λοιπόν, τα δετά αυτά παπούτσια, όπως δηλαδή αυτά εδώ, αλλά και άλλα πολλά που έχω φέρει, με ή χωρίς τακούνι, αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν, το καθαρά ανδρικό παπούτσι. Επειδή λοιπόν μας παραπέμπει στο ανδρόγυνο, ένας τρόπος για να το φορέσετε είναι φυσικά να ντυθείτε με κουστούμι. Λοιπόν, η Ειρήνη, έχουμε επιλέξει ένα κουστούμι, μπορείτε σε οποιοδήποτε χρώμα, ανάλογα το παπούτσι σας, είτε σε γκρι, είτε σε μαύρο, ακόμα και σε χρώμα. Εάν είσαστε πιο του να παίζετε με το στυλ και τη μόδα, μπορείτε να βάλετε χρώμα και στο κουστούμι σας. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν ένα γκρι κουστούμι με ένα απλό, με μια απλή μάλινη μπλούζα για μια πρωινή σας εμφάνιση. Φοράτε λοιπόν τα μπρόξ, αυτά τα παπούτσια, δίνετε το ανάλογο ανδρόγυνο στυλ, αλλά για να δώσετε και περισσότερο αέρα και θηλυκότητα στην εμφάνισή σας, σε αυτή την πρωινή εμφάνιση ή απογευματινή, μπορείτε είτε να βάλετε ένα μαντίλι όπως είχαμε δείξει με τα διάφορα έτσι δεσίματα, είτε να πάρετε αυτόν εδώ το γιακά, που είναι και ο γιακάς της μπλούζας, και να το τοποθετήσετε πάνω από το σακάκι σας ή από μέσα για να δώσετε έτσι και έναν άλλον αέρα και ένα άλλο στυλ. Ανδρόγυνο λοιπόν που συνδυάζεται υπέροχα με αυτά τα παπούτσια. Με το ίδιο ακριβώς ντύσιμο, το κουστούμι, η γυναίκα με κουστούμι μπορεί να κάνει το εξής για τη βραδινή της εμφάνιση. Είτε υιοθετεί το γιακά ακόμα και τον κρατά, είτε ανοίγουμε. Και επειδή είπαμε δεν θέλουμε να χάσουμε τη θηλυκότητά μας, μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν πολύ εντυπωσιακό μεγάλο κολλιέ, κρατώντας πάντα αυτό το flat παπούτσι που φοράμε, και αλλάζουμε το ντύσιμό μας έχοντας πάντα αυτό το ανδρόγυνο look. Οι μάλινες μπλούζες και αυτό το στυλ υιοθετείται φέτος στη μόδα. Δεν είναι καθαρά πρωινό ή σπορτίβικο. Μπορείτε άνετα να το φορέσετε και με ένα πουκάμισο από μέσα, να το κάνετε και πιο κολεγιακό. Ταιριάζει απόλυτα με αυτά τα παπούτσια. Μπορείτε επίσης να βάλετε μία δαντέλα από μέσα, όπως αυτή εδώ, για να το κάνετε λίγο πιο θηλυκό και λίγο περισσότερο σεξι. Άρα λοιπόν το παπούτσι δεν είναι κάτι που μας δεσμεύει και μας, έτσι μας προβληματίζει, παρόλο ότι έχει αυτή την ανδρική γραμμή. Με διάφορα τρίκ μπορούμε να δώσουμε τη θηλυκή του πλευρά στο ντύσιμό μας. Το κουστούμι, όλες οι γυναίκες μέσα στην καρνταρόμπα τους πρέπει να έχουν ένα κουστούμι, γιατί όπως έχουμε πει, ακόμα και ένα μαύρο, όπως το μαύρο φόρεμα, και αυτό είναι πασπαρτού, φοριέται με φούστα, φοριέται με το τζιν σας, το πάνω μέρος και ανάλογα βέβαια και το παντελόνι. Και εφόσον λοιπόν σας είπα ότι μπορούμε να το αλλάξουμε, κρατώντας πάντα τα μπρόξ αυτά παπούτσια, βγάζουμε το σακάκι. Για όσες γυναίκες δεν αγαπούν τόσο πολύ αυτό το κουστούμι, το σακάκι παντελόνι, μπορούν να φορέσουν μια πολύ ιδιαίτερη, δώσ' μου το χέρι σου, ζακέτα με χρώμα. Γιατί επειδή τα παπούτσια αυτά γενικότερα έχουν ένα αυστηρό έτσι στυλ και look, καλό είναι να παίζετε με το πάνω μέρος του σώματος και γενικά με τα ρούχα σας, αλλά να βάζετε και χρώμα, τόσο για να το τονίσετε το παπούτσι σας, όσο και γενικά να τονίσετε το στυλ. Δείτε λοιπόν με το ίδιο παντελόνι, την μπλούζα και με μία αέρινη ζακέτα με χρώμα, πώς αλλάζει κρατώντας πάντα αυτή τη φιλοσοφία του ανδρικού παπουτσιού. Το ίδιο, την ίδια ζακέτα μπορείτε να τη βάλετε και με φόρεμα και γενικώς να αλλάξετε, πάντα κρατώντας αυτά τα δετά παπούτσια. Τα Oxford σε μπρόξ βέβαια μπορούμε να βρούμε και σε πολύ πιο χαμηλά,
που μπορείτε να τα φορέσετε και με τζι, θα το δείξουμε και λίγο αργότερα, σε πολλά και διαφορετικά χρώματα. Λουστρίνη κατά προτίμηση, γιατί επειδή γυαλίζει δίνει και περισσότερο ύφος. Να δούμε τώρα ένα άλλο στυλ που μπορείτε να έχετε με τα Oxford. Αυτά τα ονομάζουμε Oxford γιατί έχουν τακούνι και είναι και λίγο πιο θηλυκά, αλλά υιοθετούν και αυτά ακόμα το δέσιμο μπροστά. Με φόρεμα. Συνδυάζονται υπέροχα, εύκολα, αντί μία γόβα. Και αν θέλετε να κρατήσετε αυτό λίγο το πιο ανδρικό, θα βάλετε μία ή ένα σακάκι ή μία καζάκα. Και έχετε αλλάξει και το στυλ σας και το έχετε προσαρμόσει ακριβώς σε αυτό που χρειάζεται το παπούτσι. Σε αυτό τώρα το σύνολο, εκτός ότι αν είσαστε κλασικές μπορείτε να έχετε το μαύρο παπούτσι, μπορείτε να βάλετε είτε σε καμηλό, είτε ακόμα μπορείτε να παίξετε και σε μία διχρωμία πάνω στο μπέζ και να το φωτίσετε περισσότερο. Όπως αυτό εδώ. Μπορείτε γενικότερα να παίζετε με χρώματα στα παπούτσια, γιατί τονίζουν και αρκετά το look σας και το ντύσιμό σας. Επίσης, τα Oxford συνδυάζονται και ταιριάζουν πολύ όμορφα και σε ένα απλό σπορτίβικο και όχι μόνο στυλ, δηλαδή αυτό που λέγαμε λίγο πριν, με το τζιν σας, έχοντας, αν αγαπάτε και τα animal print και τις γούνες, μπορείτε να το φορέσετε με αυτόν τον τρόπο, με ένα skinny jean και το παπούτσι το δετό. Εξίσου μπορείτε να το βάλετε με το ίδιο παπουτσάκι που φόρσε πριν η Ειρήνη, δηλαδή το εντελώς χαμηλό, πιο ανδρικό ή ακόμα και με αυτό που σας έδειξα λίγο νωρίτερα, το πολύ χαμηλό. Χρώμα, μπορείτε σαφώς να βάλετε το μαύρο. Αυτό που φοράει ήδη η Μαρίνα είναι σε γκρι χρώμα, γκρι μαύρο, για να κάνουμε αντίθεση. Βέβαια, μπορείτε να βάλετε και σε πιο ανοιχτό χρώμα για να δώσετε περισσότερη έμφαση και στο παπούτσι αλλά και στο γκρι χρώμα του παντελονιού σας. Επίσης, πάρα πολύ ωραία πάνε με ολόσωμες φόρμες, όπως αυτή εδώ, γιατί και αυτή έχει το στυλ το ανδρικό, παντελόνι αλλά και σαν γυλαίκο. Και για να δώσετε και χρώμα πάνω στο γκρι και να τονίσετε το παπούτσι, μπορείτε να βάλετε μία μουσταρδί ζακέτα και αμέσως πάλι έχετε το ανάλογο ντύσιμο. Και φυσικά, εκτός από τα φορέματα, τα παντελόνια ή τις ολόσωμες φόρμες, που είναι και πιο εύκολο να κάνετε τον συνδυασμό με τα μπρόξ ή τα Oxford, σαφώς πάνε πάρα πολύ ωραία και με αυτές τις ψηλόμεσες φούστες, που αφήνουν, είναι μέχρι τη μέση της γάμπας και ταιριάζουν απόλυτα με τα δετά παπούτσια. Βάζοντας από πάνω και ένα σακάκι πιο κοντό, μπορώ να το βάλω έτσι για να το δείτε. Βάζοντας λοιπόν από πάνω και ένα σακάκι πιο κοντό, αμέσως όλα αυτά τα παπούτσια που έχω εδώ από κάτω, δείτε πόσο όμορφα προσαρμόζονται και ταιριάζουν στο ανδρόγυνο look των παπουτσιών. Είναι εύκολα, ταιριάζουν με όλα και εύκολα να τα υιοθετήσετε και να τα προσαρμόσετε στο στυλ σας. Καλό είναι να τα συνδυάζετε με οπάκ, δηλαδή σκούρα καλσόν, δείχνουν ακόμα καλύτερα. Μη φοβάστε το παιχνίδι σε αυτά τα παπούτσια με χρώματα, τόσο σε καλσόν όσο και τα ρούχα. Δίνουν, όπως είπαμε, περισσότερη ένταση και στυλ στο ντύσιμό σας. Και φυσικά, όπως είπα και λίγο πριν, μέχρι το πορτοκαλί, κοιτάξτε αμέσως με ένα χρώμα σε φόρεμα πόσο ωραία δένει το παπούτσι. Είτε στα πολύ χαμηλά, που θα δείτε αμέσως τώρα,
Εδώ βάζετε ένα οπακ χοντρό καλσόν. Μπορείτε επίσης να τα συνδυάσετε πουλιόμορφα με χοντρές κάλτσες μέχρι το γόνατο. Αν φοράτε, αν φοράτε παντελόνι όπως το φόραγε λίγο πριν η Ειρήνη, μπορείτε να βάλετε και κάλτσες πιο χοντρές, οι οποίες θα φαίνονται σουρωτές κάτω από το παντελόνι. Και δείτε πόσο ωραία ταιριάζει με όλα αυτά με όλο αυτό το στυλ. Φουλάρια για να δώσετε ένταση, μαντήλια και λεπτομέρειες που θα αναδείξουν, όπως είπα και νωρίτερα, τη θηλυκότητα του συγκεκριμένου στυλ. Μια μικρή λοιπόν ιδέα πήρατε για το πώς μπορείτε να φορέσετε, να προσαρμόσετε στην καρδαρόμπα σας τα Brooks και τα Oxford. Εύκολη λύση για γυναίκες που θέλουν άνετα βήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κατάστημα Άννα Ρίσκα στη 1821 και το Avenue για τα παπούτσια. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.